πίσω, σχεδόν όλος ο Ολυμπιακός μπροστά. Μαζουακού πατάει την μπάλα, Τσόρι Ντομίνγκες με το σούτ, είναι καλό. Στο κέντρο της εστίας, ο Ταΐρης άπλωσε το χέρι. Σε φάση άμυνας, σε πλάγια θέση, 37 μέτρα από την εστία η μπάλα. Τσόρι Ντομίνγκες, το γέμισμα χαμηλά, το σούτ του Ντοσεβί, πέρασε η μπάλα στα δίχτυα. 0-1. Με περιπετειώδη τρόπο, βρήκε σε αρκετά πόδια. Το γκολ για τον Ντοσεβί. Βρήκε και ο Ταέρης την μπάλα, ήταν δύσκολο να διώξει, δεν είχε οπτικό πεδίο. Ή βρήκε και στον Ποτία, στο τακουνάκι του Ποτία πρέπει να έχει βρει η μπάλα. Και έτσι άλλαξε πορεία. Και είναι γκολ για τον Ολυμπιακό, 0-1. Τελικά την μπάλα ο Σαλίνο, ξανά Ντοσεβί. Νέο γέμισμα, περνάει η μπάλα από τον Χάρα. Μπενίτες, ευκαιρία για το 0-2. Πέφτει ο Ταέρης στα πόδια του Μπενίτες. Είναι γκολ με σκόρερ τον Φράνκο Χάρα στο 25. Με ένα πλασέ που δεν βρήκε γεμάτα την μπάλα, θα καταφέρει να τη στείλει στα δίκτυα παρά την προσπάθεια των παικτών του Απόλλωνα πάνω στη γραμμή να απομακρύνουν. Δεν μπόρεσε ο Βασίλης Γκόλιας. Ο Ολυμπιακός κάνει το 0-2. Πήρε την κεφαλιά ο Γκόλιας. Μπενίτες, Εντιγκά, άφησε ο Τσόρι για τον Χάρα από μακριά. Το σούτ Αργεντινού, καλή προσπάθεια στο 51. Έχουμε... Αυτό ξεκίνησε η αντεπίδευση του Ολυμπιακού. Πήγε να περάσει έξυπνα την πάσα αριστερά στον Μπενίτες. Από κόντρα η μπάλα φτάνει στον Ντοσεβί. Το σούτ είναι καταπληκτικό. 0-3 στο 57 με ένα πανέμορφο γκολ από τον Ντοσεβί. Το δεύτερο γκολ του στο μάτς. Τρομερό σούτ στο αριστερό γάμα της εστίας του Ταΐρη. Βλέπετε ότι παρά την προσπάθεια ήταν αδύνατο για τον τερματοφύλακα του Απόλλωνα να φτάσει εκεί. Με τον Τσόρι Ντομίνγκες είμαστε στο 67ο λεπτό. Εντιγκά πήρε την κεφαλιά. Από πίσω ήρθε το σούτ έξω από τον Νταβίδ Φουστέρ. Ψιάνος άλλαξε με τον Αγκούλο. Έπαιξαν με την μπάλα επέκτηση του Απόλλωνα. Ευκαιρία με τον Σουάνι. Τρομερό το τάκλιν από τον Ποτία. Αντεπίθεση τώρα για τον Ολυμπιακό. Πάσα στον Σαλίνο από τον Φορτούνι. Έχουν ακολουθήσει πολλοί παίκτες του Ολυμπιακού στο βάθος. Το πέρασμα για τον Ντοσεβί. Θα κυνηγήσει το hat-trick εδώ ο Ντοσεβί. Πλασάρι έξω. Πολύ καλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να κάνει το 0-4, να δώσει πανηγυρικό τόνο στην απόψινη νίκη του.